Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου βίντεο με την οποία τα μέλη του μπορούν να αναρτούν βίντεο, να αναπαράγουν βίντεο ή να παρακολουθούν ζωντανέ μεταδόσεις. Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα βίντεο ή μπορούμε να δούμε τα δημοφιλή, επιλεγμένα ή μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση με διάφορες κατηγορίες να επιλέξουμε εδώ την κατηγορία. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα από διάφορα βίντεο και παρόμοια λειτουργία είναι τα κανάλια βίντεο όπου πάλι ένας χρήστης δημιουργεί μια ροή με βίντεο σχετικά με ένα θέμα. Και έχουμε τις ζωντανέ μεταδόσεις όπου κάποιος διοργανωτής διοργανώνει μια ζωντανή μετάδοση υπήρχε ένα σεμινάριο, μια εκδήλωση. Εδώ βλέπουμε αυτές που έχουν ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε να δούμε τις ολοκληρωμένες. Μόνο μπορούμε να δούμε μια τρέχουσα μετάδοση. Και αν θέλουμε εμείς ως εκπαιδευτική ή σχολική μονάδα να προγραμματίσουμε μια ζωντανή μετάδοση, θα πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα στο παραλήνιο σχολικό δίκτυο. Υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό το παρουσιάσεις δεν λειτουργεί, δεν είναι κάτι. Οι σελίδες μου είναι αν έχουμε συνδεθεί, εδώ μπορώ να βλέπω τι ομάδες συμμετέχω, τι λίστες, μπορώ να φτιάξω λίστες με βίντεο, τα κανάλια και να κάνω ανάρτηση βίντεο. Θα δείξουμε λοιπόν πώς κάνουμε ανάρτηση βίντεο. Πρέπει πρώτα να είμαστε η εκπαιδευτική ή σχολική μονάδα και να έχουμε συνδεθεί. Πατάμε λοιπόν το ανάρτηση βίντεο από εδώ ή από εδώ Και μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία ανάρτησης όπου γίνεται σε τέσσερα απλά βήματα. Θα πρέπει όμως να προσέξετε ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι 1 GB, είναι αρκετό. Βέβαια όσο πιο μεγάλο είναι το αρχείο τόσο πιο πολύ χρόνο θα πάρει και η μεταφόρτωση. Και εδώ εμφανίζονται οι επιτρεπόμενες μορφές βίντεο, έχει όλες τις δημοφιλείς μορφές. Τώρα το τι βίντεο μπορείτε να αναρτήσετε, πρέπει να διαβάσετε καλύτερα εδώ τους όρους χρήσης όπου λέει τα αυτονόητα ότι δεν μπορούμε να αναρτήσουμε βίντεο τα οποία έχουν σελίδες που προωθούν βία, ναρκωτικά και διάφορα άλλα. Έχει εδώ οδηγίες και για τη δημοσίευση βίντεο με φωτογραφίες μαθητών γιατί σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται και γραπτή άδεια του γωνία. Υπάρχουν λοιπόν όλες εδώ οι οδηγίες για αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς τώρα θα ανεβάσουμε ένα απλό βίντεο tutorial που έχουμε κάνει. Δεν έχει φωτογραφίες μαθητών ή κάτι τέτοιο. Πατάμε λοιπόν στο περιήγηση να επιλέξουμε το αρχείο από τον υπολογιστή μας. Και αφού επιλεγεί το αρχείο πατάω ανάρτηση και θα ξεκινήσει η μεταφόρτωση. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο ανάλογα με το μέγεθος του βίντεο. Και αν έχετε απλή σύνδεση NDSL που έχει χαμηλό απλό, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, ενώ έχετε μια σύνδεση με οπτική να που έχει, έχει δηλαδή υψηλή ταχύτητα και στο ανέβασμα. Στο δεύτερο βήμα έχουμε τις πληροφορίες, πρέπει να βάλουμε απαραίτητα ένα τίτλο και μία περιγραφή και στη συνέχεια να επιλέξουμε μια κατηγορία θα επιλέξω εδώ τεχνολογία και έχουμε και τις επιπλέον πληροφορίες, τα διάφορα μεταδεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία εδώ πέρα. Το θέμα, ο δημιουργός, εκδότης, η ημερομηνία δημιουργία του βίντεο. Ας συμπληρώσουμε λοιπόν αυτό και τη γλώσσα του στα ελληνικά. Και τα δικαιώματα τα χρήσης, κάποια λοιπόν με τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσουμε όλα. Πατάω λοιπόν το επόμενο. Και εδώ είναι που καθορίζουμε τα δικαιώματα, είναι πολύ βασικό αυτό το σημείο. Εδώ επιλέγουμε αν το βίντεο θα είναι διαθέσιμο σε όλους, δηλαδή ακόμα και αυτούς που δεν είναι συνδεδεμένοι, ή μόνο σε όσους, μόνο σε όσους έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα, ή μόνο για το σχολείο μου δηλαδή σε χρήστες που ανήκουν στο σχολείο μου, χρήστες που σου δου, ή χρήστες που μπορώ να επιλέξω εγώ. Ας βάλω λοιπόν εδώ, αν λοιπόν επιλέξω στο σχολείο θα πρέπει να επιλέξω αν ανήκω αν σε πολλά σχολεία ή αν βάλω χρήστες βάζω εδώ πέρα τα email των χρηστών. Εγώ θα επιλέξω το δεύτερο, κάνω τώρα μια δοκιμή. Η ορατότητα σημαίνει εάν με την επιλογή του βίντεο θα είναι ορατό και στις σελίδες της υπηρεσίας, δηλαδή εάν θα, θα μπορούν να το αναζητήσουν οι χρήστες μέσω της πλατφόρμας. Θα το αφαίρεσω εγώ αυτό γιατί κάνω μια δοκιμή. Και το δικαίωμα τοπικής αποθήκευσης, αν δηλαδή αυτοί που βλέπουν το βίντεο θα μπορούν να το κάνουν και λήψη τοπικά στο αρχείο. Και αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε ένα συνοδευτικό αρχείο που συνοδεύει το βίντεο. Εδώ μπορούμε να αναρτήσουμε σε το έγγραφο της γονικής συγκατάθεσης που αν είναι απαραίτητο για το αναρτωμένο βίντεο. Πατάω λοιπόν το επόμενο. Εδώ μπορώ να ρίξω κάποιες εικόνες σαν εικονίδια για το βίντεο ή τα στιγμιότυπα οθόνης όπως το λέει εδώ, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμα γιατί ναι, μεν έχω κάνει την ανάρτηση, αλλά δεν έχει, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασία του βίντεο. Μπορώ να το κάνω αυτό μετά. Θα πατήσω λοιπόν ολοκλήρωση για να τελειώσει η διαδικασία ανάρτηση του βίντεο. Και έχει γίνει λοιπόν η ανάρτηση. Βέβαια, όμω θα πρέπει να περιμένω κάποιο χρόνο για να τελειώσει η διαδικασία κωδικοποίηση του βίντεο. Και στο επεξεργασία, εφόσον είμαι κάτωχο του βίντεο, μπορώ να αλλάξω κάποιε από τι ρυθμίσει που έβαλα πριν όπως οι πληροφορίες και τα δικαιώματα. Και για να διαχειριστώ τα διάφορα βίντεο, να πάω εδώ στο σελίδες μου. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο που ήδη ανεβάζω. Μπορώ να γυρίσω στην επεξεργασία και να το διαγράψω αν θέλω από εδώ, να το κάνω διαγραφή ή να πατήσω και να κάνω μια προεπισκόπηση. Η οποία όμως θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κωδικοποίησης. Αυτά λοιπόν για το βίντεο SES.gr και πώς κάνουμε ανάρτηση βίντεο.